Nature is sending us a clear message. We are harming the natural world to our own detriment. Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating. Climate disruption is getting worse. Fires, floods, droughts, and superstorms are more frequent and damaging. Oceans are heating and acidifying, destroying coral ecosystems. And now a new coronavirus is raging, undermining health and livelihoods. To care for humanity, we must care for nature. We need our entire global community to change course. Let's rethink what we buy and use. Adopt sustainable habits, farming and business models. Safeguard remaining wild spaces and wildlife. And commit to a green and resilient future. As we work to build back better, let us put nature where it belongs, at the heart of our decision making. On this World Environment Day, it's time for nature. Το θέμα για το 2020 είναι ώρα για τη φύση. Τα τρόφιμα που τρώμε, ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και το κλίμα που καθιστά τον πλανήτη μας κατοικήσιμο προέρχονται από τη φύση. Είναι η φύση αυτή που μας στέλνει το μήνυμα. Για να φροντίζουμε τον εαυτό μας, πρέπει να φροντίζουμε και τη φύση. Ο Φορέας Διαχείρισης Μεσολογγίου Ακρανανικών Ωραίων στέλνει το δικό του μήνυμα με αφορμή την ημέρα αυτή και προστατεύει το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα υλοποιώντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιωνίων Νήσων. Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Η φετινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη βιοποικιλότητα. Εκτιμώ πως όλη η ανθρωπότητα, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής μας, καταλάβαμε όλοι από την πανδημία του κοροναϊού πόσο σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος, διότι από ό,τι φαίνεται αυτός ο ιός μεταφέρθηκε ως μία ζωονόσος από την παρέμβαση του ανθρώπου σε τοπία άγρια ζωής. Ο Φορέας Διαχείρισης προστατεύει το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, αυτός είναι και ο ρόλος του. Αυτή την περίοδο υλοποιεί τόσο το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλοντος και αφορά ανάπτυξης, όσο και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιωνίων Νήσων. Και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τεχνικό δελτίο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας. Αυτό με λίγα λόγια τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο φορέας έχει ξεκινήσει να υλοποιεί δράσεις που έχουν να κάνουν τόσο με τη δικτύωσή του με άλλους γειτονικούς φορείς, όπως το φορέα των Βραγικού ή τη Τροφιλιάς για τους Αργυροπελεκάνους ή για τους γήπες της περιοχής μας. Επίσης, κάνει δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και με παραγωγή τηλεοπτικού υλικού. Αλλά το σημαντικό είναι ότι περνάει από τις δράσεις παρακολούθησης των ειδών άγριας ζωής στις δράσεις διατήρησης. Και αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί μια τριχονίδα είναι στις περιοχές Natura που διοικεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης. Έχουμε ετοιμάσει δράσεις τόσο για τεχνητές φωλιές για βίδρες, όσο για τους ασβεστούχους βάλτους που βρίσκονται στην περιοχή του Δαφνιάγιου Τριχονίου, όσο και για τους πελαργούς με τεχνητές φωλιές και για τα κυρκινέζια στην περιοχή του Νεοχωρίου και μια σειρά από άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν με σπάνια είδη ψαριών, όπως το Valencia Λουτουρνέξι που θα γίνει εμπλουτισμός του στο Κρυονέρι και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την προστασία και του τουριστικού πληθυσμού στην περιοχή μας, γιατί πρέπει και αυτό να αποκτήσει μια συμπεριφορά που να σέβεται το περιβάλλον και έτσι ώστε να συνδυάζεται η ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την ευκαιρία του μηνύματός μου με το εξής. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική, δεν είναι μια πολυτέλεια και η ανάπτυξη θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να το προστατεύει, διότι διαφορετικά υπονομεύουμε το μέλλον μας και τη δικιά μας τη ζωή αλλά και τη παγκόσμια ισορροπία.